Αγαπητοί μαθητές, γεια σας. Είμαι ο Σπύρος Παγκράτης, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης. Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εντάσσεται σε ένα εξαιρετικό οικοσύστημα οκτώ τμήματων και τριών σχολών που απολαμβάνουν μεταξύ τους συνέργειες τόσο σε διδακτικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Το Οικονομικό Πανεπιστημίο Αθηνών και φέτο είναι στις λίστες με τα κορυφαία πανεπιστήμια σε Economics and Business του κόσμου. Τα οικονομικά στοχεύουν στη βέλτιστη διαχείριση πεπερασμένων πόρων. Εστιάζουν στην κατανόηση και στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς ατόμων και οργανισμών, τόσο στο πλαίσιο αγορών, αλλά και σε μη εμπορικούς χώρους. Η βασική παραδοχή των οικονομικών υποδειγμάτων είναι ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι σκόπιμη, δηλαδή κατευθύνεται σε κάποιο σαφή στόχο. Τα οικονομικά μελετούν πως διαφορετικές συμπεριφορές με συχνά αντικρουόμενους στόχους τίθενται σε ισορροπία από θεσμούς της αγοράς. Μέσω της οικονομικής ανάλυσης περιγράφουμε, αξιολογούμε και προτείνουμε στρατηγικές και πολιτικές για την επίτευξη συγκεκριμένων οικονομικών στόχων. Τα οικονομικά σε σχέση με τις υπόλοιπες επιστήμες βρίσκονται στην τομή. Τα οικονομικά ως αντικείμενο έχουν τις κοινωνικές επιστήμες. Κατά βάση μελετούν τον άνθρωπο και την οικονομική του συμπεριφορά. Αντλούν εργαλεία και μεθόδου από τι θετικέ επιστήμε. Όπω τα οικονομικά, όπω τα μαθηματικά και η φυσική. Οι εφαρμογέ προέρχονται από τι εμπορικέ και διοικητικέ επιστήμε. Επομένω, τα οικονομικά είναι στην τομή αυτών των τριών συνόλων: των θετικών επιστήμων, των κοινωνικών επιστήμων και των εμπορικών διοικητικών επιστήμων. Τι κάνουμε εμεί οι οικονομολόγοι, Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να παρατηρούμε τον κόσμο συλλέγουμε data, στοιχεία. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε μια μικρή αναπαράσταση του κόσμου, ένα σενάριο θα λέγει κανείς, για να δημιουργήσουμε μια ιστορία. Αυτό το λέμε modeling, υποδειγματοποίηση. Αφού το ολοκληρώσουμε, ελέγχουμε κατά πόσο η ιστορία μας είναι βάσιμη, χρησιμοποιώντας δεδομένα ή διάφορες μελέτες περίπτωσης, τα λεγόμενα case studies. Άρα σε τρίτη φάση κάνουμε αυτό που λέμε data analysis. Τέλος, αν ο έλεγχος των οικονομικών μας υποδειγμάτων, που είναι κυρίως μαθηματικά υποδείγματα, επιβεβαιωθεί, επιβεβαιωθεί από τα στοιχεία, τότε είμαστε σε θέση να προβλέψουμε ή να εφαρμόσουμε πολιτικές. Να κάνουμε forecasting και πόληση. Τα ενδεικτικά οικονομικά προβλήματα είναι ερωτήματα όπως γιατί μερικές χώρες είναι πιο πλούσιες από άλλες, γιατί είναι οικονομικά συμφέρον να προστατεύουμε το περιβάλλον, Ποιο είναι ο βέλτιστος τρόπο να επενδύσω τα χρήματά μου, γιατί οι γυναίκε κερδίζουν λιγότερα χρήματα από του άνδρες. Αξίζει να πηγαίνω σχολείο. Πρέπει να ανησυχώ που όλοι χρησιμοποιούν Google και Instagram, αφού είναι δωρεάν. Σε ποιο θα πέσει το βάρο μια καινούργια φορολογία. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα του τρόπου που σκέφτονται οι οικονομολόγοι, να ξεκινήσω από το πρώτο στοιχείο που προανέφερα. Την παρατήρηση, τη συλλογή στοιχείων. Και το παράδειγμα είναι μέσα από την πρόσφατη κρίση του κορονοϊού, COVID-19. Πολιτικές αποφάσεις βασίζονται στην αντιστάθμιση κόστους ωφέλειας. Και στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντική η μέτρηση της ανθρώπινης κοινωνικής συμπεριφοράς. Αυτό ισχύει και την περίπτωση του COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό, κάποιο μελετά το όφελο του lockdown, το οποίο βιώνουμε, όφελο για τη δημόσια υγεία μέσω τη μείωση τη εξάπλωση του νόσου, της νόσου. Από την άλλη, έχουμε το κόστο του lockdown, που είναι προφανή σε όλου μα, το οικονομικό κόστο, ενδεχόμενο κατάρρευση τη οικονομία, του χρηματοοικονομικού συστήματο και φυσικά του βιωτικού επίπεδου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το ίδιο το επίπεδο υγείας μιας κοινωνίας, ψυχικής και σωματικής. Ποια είναι η λύση με το χαμηλότερο οικονομικό κόστος? Η λύση θα ήταν οι άνθρωποι να ανταποκρίνονταν επαρκώς στην τήρηση αποστάσεων, το γνωστό social distancing. Πώς μπορούμε όμως να μετρήσουμε την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων, της ανθρώπινης συμπεριφοράς στο κόστος υγείας για τους ίδιους και για τους συνανθρώπους τους. Πώ μπορούμε να μετρήσουμε την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων για του κινδύνου τη υγεία, Παλαιότερε τεχνικέ στα οικονομικά και στα χρηματοοικονομικά γενικότερα χρησιμοποιούσαν ερωτηματολόγια, συνεντεύξει, έρευνε μια μεθοδολογία η οποία ήταν δαπανηρή και χρονοβόρα. Στι μέρε μα υπάρχουν πολλά στοιχεία, μαζικά στοιχεία μέσω τη χρήση των κινητών μα. Οι αναζητήσει ατόμων στο διαδίκτυο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ω προσέγγιση τη ευαισθητοποίησή μα για επίκαιρα ζητήματα. Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι οι μετακινήσει των ανθρώπων που μπορούν να μελετηθούν μαζικά, σε μεγάλη κλίμακα και ανώνυμα μέσα από τα κινητά μας. Σε αυτό το γράφημα, τι βλέπουμε. Η ροζ περιοχή στη μέση είναι η περίοδο κατά την οποία εφαρμόστηκε το πρώτο lockdown. Την περσινή άνοιξη. Οι γραμμούλες με διαφορετικά χρώματα είναι αναγεωγραφική περιοχή της χώρας μας, πώς άρχισαν να συμπεριφέρονται οι άνθρωποι μέσω του αυτοπεριορισμού στα σπίτια τους. Τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι στην Αθήνα, για παράδειγμα, που είναι η κόκκινη γραμμή, άρχισαν να αυτοπεριορίζονται οι άνθρωποι πολύ πριν την επιβολή των μέτρων lockdown. Το ίδιο και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μας. Το Αιγαίο ήταν μια περίπτωση στην οποία ο αυτοπεριορισμό ήταν σχετικά χαμηλότερο, διότι προφανώ οι άνθρωποι εκ των πραγμάτων νιώθουν την κοινωνική απομάκρυση λόγω του ότι μένουν σε μικρά νησιά. Αυτά είναι βασικά δεδομένα και η αρχή, προκειμένου οι οικονομολόγοι συνέχεια να τα μελετήσουν σε ένα διαπιστημονικό επίπεδο, σε συνεργασία με άλλε επιστήμες και να βγάλουν, να προτείνουν βέλτιστες πολιτικές. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Δημοσιονομικών Ερευνών τη Μεγάλης Βρετανία, για να κερδίσει περισσότερα, σπούδασε ιατρική και οικονομικά. Τα οικονομικά και ιατρική φαίνονται στο αριστερό γράφημα, είναι τα επαγγέλματα, οι σπουδέ που σε οδηγούν σε μεγαλύτερε αποδοχέ σε βάθο πενταετία. Ακολουθούν τα μαθηματικά, η κτηνιατρική, οι επιστήμες τεχνολογίας και μηχανικής και ούτω καθεξής. Στα δεξιά έχουμε μια ενδεικτική κατάταξη αποδοχών ανακατηγορία εξειδίκευσης του οικονομολόγου. Βλέπουμε ότι και εκεί τα ποσά στα δεξιά έχουμε και τις ΗΠΑ. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, διεθνεί οργανισμοί, Κεντρικέ τράπεζε, εταιρείε τεχνολογία, δημόσιοι οργανισμοί και ούτω προσλαμβάνουν οικονομολόγου. Επομένω, για του οικονομολόγου, η αγορά εργασία είναι πεδίο δόξη λαμπρό. Γιατί να σπουδάσω στο ΟΠΑ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι το καλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο στον χώρο των οικονομικών και τη διοίκηση επιχειρήσεων με διεθνή αναγνώριση. Παρέχει οργανωμένε προπτυχιακέ και μεταπτυχιακέ σπουδέ σε σύγχρονε εγκαταστάσει στο κέντρο τη πόλη Αθήνα. Βρίσκεται σε συνεχή διασύνδεση με την αγορά εργασία και τη στήριξη επιχειρηματικότητα. Παρέχει δυνατότητα για εκμάθηση ξένων γλωσσών, αθλητικέ δραστηριότητε. Έχουμε τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο πολύ κοντά στι εγκαταστάσει μα. Πολιτιστικέ δραστηριότητε, χοροδία, ορχήστρα κλασική μουσική, χορευτική όμιλη, θεατρική ομάδα, ρητορικό όμιλο, κινηματογραφική ομάδα, ομάδα φωτογραφία, εθελοντισμό κ.ο.κ. Γιατί να σπουδάσω οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γιατί το τμήμα Οικονομική Επιστήμη Παρέχει στου φοιτητέ του άρτια κατάρτιση σε βασικέ αρχέ, εξειδικευμένα τεχνικά εργαλεία, ευελιξία και ένα διαβατήριο για διεθνή αδειοδρομία. Εξειδικεύω. Το Τμήμα Οικονομική Επιστήμη είναι το πιο διεθνώ αναγνωρισμένο τμήμα Οικονομική Επιστήμη στη χώρα. Είναι ένα δυναμικό τμήμα με ενεργό ενδιαφέρον για την έρευνα και τη διδασκαλία. Έχει ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών με βάση τα διεθνή πρότυπα. Παρέχει στου φοιτητέ δυνατότητα συμμετοχή σε προγράμματα εράσμου, ανταλλαγή φοιτητών με το εξωτερικό, δυνατότητα πρακτική άσκηση, άρτια προετοιμασία για μεταπτυχιακέ σπουδέ, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Με λίγα λόγια, παρέχει τη δυνατότητα επαγγελματική καταξίωση. Το πρόγραμμα Σπουδών με μια ματιά ουσιαστικά συμπεριλαμβάνει 19 μαθήματα κορμού οι φοιτητές πρέπει να εξεταστούν με επιτυχία και στα 18 μαθήματα, 8 με 12 μαθήματα κατεύθυνσης σε τρεις βασικές κατευθύνσεις, την κατεύθυνση οικονομικής θεωρίας και πολιτικής, την κατεύθυνση οικονομικής των επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικής, καθώς και την κατεύθυνση διεθνών και ευρωπαϊκών οικονομικών. Τέλος, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης παρέχει 10 μαθήματα επιλογή, όπου οι φοιτητέ πρέπει να εξεταστούν με επιτυχία σε 10 μαθήματα που θα επιλέξουν οι ίδιοι. Με αυτόν τον τρόπο, ο φοιτητή έχει τη δυνατότητα να φτιάξει ένα πτυχίο στα μέτρα του. Αναφορικά με τα συγκεντρωτικά στοιχεία βάσεων εισαγωγή στα ελληνικά πανεπιστήμια, το Τμήμα Οικονομική Επιστήμη έρχεται πρώτο στην κατάταξη με 15.800 μόρια εισαγωγή το 2020. Για περισσότερε πληροφορίε ειδικά από το τμήμα μα, παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μα και για όσου σα ενδιαφέρει να δείτε κάποια περισσότερα πράγματα για το τι καλύπτει η οικονομική επιστήμη, ποια είναι τα βασικά πεδία μελέτη, τι θεραπεύει, σα δίνω δεικτικά άλλε δύο ε, ιστοσελίδε που μπορείτε να ανατρέξετε. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.